αποτυπώνει το μεγαλείο της ζωής, την αξία της αλλά και την ομορφιά της. Εγώ είμαι πολύ ευσυγκίνητη. Εγώ τα ίδια. Ή θέλω ένα παιδάκι. Είναι εγώ που τα έχω περάσει και τώρα είναι για κάποιους άλλους ανθρώπους. Αγαπητούς, δηλαδή συγκινούμε γιατί εγώ, όντως αυτή η στιγμή είναι να... η στιγμή που σημαδεύει την πολιτική. Συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά να πω κάτι, γιατί η Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, έχει μιλήσει και είναι εδώ ο κύριος Μασταμινάς, έχει μιλήσει και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε να αποκτήσει ένα παιδάκι και να πω ότι οι δυσκολίες δεν έχουν να κάνουν με την ηλικία. Είναι μια κοπέλα μικρότερη από μένα σε ηλικία. Μίλησε ανοιχτά και μπράβο της και έδωσε θάρρος και δύναμη σε πολλές γυναίκες, οι οποίες μπορεί και σε μικρότερο και σε μεγαλύτερη ηλικία να αντιμετωπίζουν ένα αντίστοιχο θεματάκι και να χρειάζονται έτσι μια βοήθεια. Τα λέω καλά, γιατρέ μου? Η Χριστίνα, όντως, πολύ καλά τα λέτε. Η Χριστίνα δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Μια ελάχιστα, απεροελάχιστη βοήθεια. Ωστόσο, ήταν αρκετή για να έχει αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα. Είναι υπέροχα παιδιά και οι δύο. Ξέρω ότι το θέλανε πάρα πολύ. Και το λέω τώρα και συγκινούμε, γιατί αυτά τα μωρά θα είναι ευτυχισμένα, θα είναι τυχερά, γιατί έχουν γεννηθεί από πραγματικό έρωτα και αγάπη. Και από επιλογή και όχι απλά τυχαία. Δηλαδή, είναι, τι να πω, δηλαδή, θεωρώ ότι τα καλύτερα. Έχουν τις ευχές και την αγάπη μας. Εγώ είπα στο Σάκη και τη Χριστίνα, σαν μεγαλύτερος φυσικά, ότι ξεκινούν την πιο μεστή, την πιο ευτυχισμένη πορεία της ζωής τους. Και εγώ να συμπληρώσω, ξεκινούν και μεγάλο κουπί με τα δίδυμα. Καλά, είχα δυσκολευτεί λίγο. Διότι τον πρώτο χρόνο το κουπί που θα τραβήξει στο ζευγάρι θα είναι τεράστιο. Αχ, μακάρι να έκανα δίδυμα. Κυρία Μαστρομινά, βέβαια λόγω του COVID φαντάζομαι ότι είναι λίγο τα μέτρα περίεργα. Επισκέφτηκε έτσι κάποιο, ήρθε κάποιο μέλος της οικογένειας εκεί να δει τα μωράκια? Ναι, βεβαίως, ήρθαν οι γονείς και των δύο. Έχουν κάνει τα τεστ και επισκέφθηκαν τη Χριστίνα και είδαν τα μωρά. Είναι όλη μια πολύ ευτυχισμένη μεγάλη οικογένεια. Κύριε Μαστρομινά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επικοινωνήσω και εγώ με τα παιδιά. Να είστε καλά, χαρήκαμε πολύ που ήταν σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και να ευχηθώ στα παιδιά ξανά γερά και καλότυχα. Και σε όσες γυναίκες.